Καλησπέρα. Τρίτη, 14 Απριλίου 2020, μεγάλη τρίτη του 2020, αλλά επειδή είμαστε σε καραντίνα δεν το πολύ καταλαβαίνουμε ότι είναι μεγάλη εβδομάδα. Το βραδινό μας vlog, το οποίο έχει τίτλο «Η θέμα», «Δύσκολη οικογένεια του συζύγου, τι κάνουμε». Αγαπητή Θέκλα, γεια σου. Σε παρακολουθώ από το YouTube, με συνεπέρνουν τα θέματά σου. Τα λες άμεσα, απλά και κατανοητά σκέφτηκα να σου γράψω την ιστορία μου και αν θες να μου πεις τη γνώμη σου. Είμαι 34 ετών εκπαιδευτικός, είναι γυναίκα που γράφει. Προέρχομαι από μια δεμένη οικογένεια που δεν είχαμε ιδιαίτερε εντάσεις με τα πάνω και τα κάτω που φυσιολογικά υπάρχουν σε ένα σπίτι. Οι γονεί μου μας πρόσφεραν όμορφα παιδικά χρόνια και στην αδελφή μου και σε εμένα. Το σύζυγο μου το γνώρισα στα 18. Ήταν η πρώτη ουσιαστική σχέση και για τους δυο μας. Κανένας μας δεν περίμενε να τραβήξει τόσο. Τελείωσα τις σπουδέ εν αυτός όχι. Άρα από εκεί αρχίζει να υπάρχει πρώτη διαφοροποίηση. Γιατί εσύ τελείωσες άρα για τις σπουδέ σου εν και αυτός όχι. Αυτός προτιμούσε να βρίσκει δουλίτσες για να βοηθάει την οικογένεια του και για χαρτζηλίκη. Τον συμβούλευα να τελειώνει τις σπουδέ του, να προχωρήσει στη ζωή του, ασχέτως από το αν θα είμαστε μαζί στο σπίτι τους τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά από το δικό μου, όμως έλεγα ένα σπίτι με δυσκολίες όπως πολλά γύρω μας και ήσουνα και 18 και 19 και 20 χρονών, ήσουνα πολύ μικρή. Σε εκείνες τις ηλικίες θυμάμαι και εγώ τον εαυτό μου, νομίζουν οι νέοι άνθρωποι ότι τα γνωρίζουν όλα, γνωρίζουν πολλά ή τα καταλαβαίνουν όλα, αλλά στην ουσία, στη δεκαετία των 20, είμαστε φρέσκοι, έχουμε φρέσκο μυαλό, έχουμε πολλές δυνάμεις, πολλέ δυνατότητε, αλλά μα λείπει η πείρα, η οποία αποκτάται μόνο με τα χρόνια ζωή. Δεν μπορεί να αποκτηθεί η πείρα με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Και εγώ στα 20 θυμάμαι ότι νόμιζα ότι μπορούσα να αλλάξω τα πάντα και να πετύχω τα πάντα, γιατί δεν είχα γνωρίσει την πραγματικότητα τη ανθρώπινη ζωή, την οποία τη γνωρίζει μόνο αν τη βιώνει. Οι γονεί του φίλου μου και τώρα συζύγου μου επέλεξαν να ζουν σε ένα νεκρό γάμο κάνοντας τα παιδιά μάρτυρες δύσκολων καταστάσεων. Φωνέ, τσακωμοί, γονική αποξένωση, κυρίω από τη μητέρα, η οποία κατάφερε να έχει σύμμαχο την κόρη. Ήθελαν να φαίνονται τυπική οικογένεια. Ο ένα στο χωριό και οι άλλοι στην πόλη για 9 χρόνια από το γάμο τους και οι δυο στον κόσμο του όσον αφορά στην ψυχοσυναισθηματική υγεία των παιδιών. Ο πεθερός, εγωιστής, χειριστικός, ξεροκέφαλος, άπιστος, κακή διαχείριση στα οικονομικά, αδιάφορος και ανεύθυνο. Στην πόλη στα παιδιά ερχόταν σπάνια, μόνο αν είχε και άλλη δουλειά. Δηλαδή αυτό έμενε στο χωριό και η γυναίκα στην πόλη με τα παιδιά. Ωραία οικογένεια. Η πεθερά ήθελε να τον αλλάξει, να τον φέρει στα νερά τη, χειριστική όσο δεν πάει. Και αυτή έχει παρόμοια στοιχεία στο χαρακτήρα, αν εξαιρέσουμε την απιστία. Είναι παπαδοκόρη, τον ήθελε πολύ θρίσκο, θρησκόληπτο. Και τη βγήκε άπιστος δεν χώριζαν για το τι θα πει ο κόσμος. Αρρωστημένη σχέση. Ο γιος τους τους παρότρινε πολλάκις να χωρίσουν, αλλά αυτή ανένδοτη. Ο ρόλος του άνδρα μου, ειρηνοποιός ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας. Ο άνδρας σου γονιοποιημένο παιδί, ξεκάθαρα. Υπάρχει ειδική λίστα, playlist στο κανάλι μας για τα γονιοποιημένα παιδιά τη γονιοποίηση. Γωνιο... Όταν στα 28 μας, μετά από 10 χρόνια σχέσεις δηλαδή, με το γιο τους λέγαμε να κάνουμε γάμο, έγινε πάλι μπαμ στην οικογένειά του. Οι γονείς του σφάχτηκαν, πάλι. Πατέρας και κόρη ήρθα στα χέρια, πάλι. Χαμός μεγάλος, πάλι. Σε, διαζύγιο πάλι για 3, σε διάσταση πάλι για 3-4 χρόνια, αλλά όχι διαζύγιο. Ο κόσμος βλέπει. Ο γάμο δεν έγινε ούτε στα 28, γιατί ο σύντροφο μου είχε άλλα βάσανα στο μυαλό του. Είναι ευαίσθητο, αλλά δεν ανοίγεται. Αυτό το να μην ανοίγεται ο άντρα σου δεν είναι καλό πράγμα. Για κανέναν άνθρωπο που έχει σχέση δεν είναι καλό πράγμα να μην ανοίγεται. Στη σχέση οφείλουμε να ανοιγόμαστε. Εάν ένα άνθρωπο μέσα σε μια σχέση δεν ανοίγεται, τότε αυτή η σχέση καταντά δυσλειτουργική. Μόνο και μόνο από το κομμάτι το ότι ο ένα δεν ανοίγεται. Όταν ήμασταν 32 ετών, γνωρίστηκαν οι γονεί μα για να πάμε, υποτίθεται, για γάμο. Οι γονεί του σφαγμένοι, ω συνήθω δηλαδή. Δεν του είπαν ποτέ προχώρα, σε στηρίζουμε. Μόνο προβλήματα. Είπαμε να κάνουμε ένα κλειστό γάμο για να μην του επιβαρύνουμε και να τον κάνουμε μόνοι μα, αφού τα οικονομικά του δεν ήταν καλά. Η μάνα του έκανε την ανήξερη, δικαιολογία για την αδιαφορία του, και μετά την ανένδοτη θεούσα. Πάνω από το πτώμα μου είπε να κάνετε πολιτικό γάμο και μάλιστα κλειστό. Μου μίλησε πολύ απότομα και εγώ πολύ αυστηρά, ξεκάθαρα και ντόμπρα. Ο σύντροφο μου δεν έκανε κάτι για να τη βάλει στη θέση τη. Και αυτό το σημειώνουμε. Σύντροφο που δεν εκφράζεται και σύντροφο που δεν κάνει κάτι για να βάλει τη μάνα του στη θέση τη. Καμπανάκια! Καμπανάρε! Του είπα: Θέλω χρόνο να σκεφτώ και έφυγε από το σπίτι. Πήγα σε ψυχολόγο δύο φορέ για να δω τι θα κάνω. Του το είπα πήγε και αυτός μια φορά στην ίδια και κατάλαβε τι λάθη κάνει και τι πρέπει να αλλάξει. Συγγνώμη, αλλά με δύο φορές εσύ και μια φορά αυτός δεν λύνεται προβλήματα τόσο βαθιά. Στον ψυχολόγο δεν πάμε για δειγματοληψία, δεν πάμε για να μας πει κάνει αυτό, κάνει εκείνο και μετά να φύγουμε. Στον ψυχολόγο για να μπορέσουμε να έχουμε αλλαγή στη ζωή μας, αλλαγή ο καθένας στον εαυτό του και αλλαγή στη σχέση, πρέπει να πηγαίνουμε για ένα ικανό χρονικό διάστημα, το οποίο δεν πρέπει να είναι κάτω από τρει μήνες. Μιλάμε τώρα για ανθρώπου που χρειάζονται ψυχοθεραπεία. Άλλο να πάει κάποιο για συμβουλευτική να ρωτήσει κάτι. Για ψυχοθεραπεία, το ελάχιστο ικανό χρονικό διάστημα για να επέλθει η αλλαγή στον άνθρωπο είναι οι τρει μήνε. Και μιλάω από πείρα, δεν μιλάω ε, ε, στα χαμένα. Από πείρα μιλάω, από κλινική πείρα. Όσοι άνθρωποι και στο δικό μου το γραφείο για, όσα, για τα 20 χρόνια που διατηρούσα γραφείο ψυχολόγου, όσοι ερχόντουσαν μια ή δύο φορέ ενώ είχαν ανάγκη ψυχοθεραπεία, δεν είδαν καμία διαφορά. Όσοι ερχόντουσαν τουλάχιστον τρει μήνε, μια φορά τη βδομάδα ή δύο φορέ τη βδομάδα, ήταν τεράστια διαφορά. Άρα, εσεί πήγε εσύ μια φορά, δύο φορέ πήγε αυτό μια, δηλαδή τρει σύνολο και νομίζατε πω θα λύσατε το πρόβλημα. Το προσπαθήσαμε και οι δύο, ξαναγύρισε σπίτι και κάναμε τελικά τον πολιτικό γάμο πριν από μερικού μήνε. Οι γονεί του, όπω πάντα, απόμακρυ, σαν ξένοι και στι χαρέ και στι λύπε του ίδιο. Πάλι είναι σε φάση ένωση, ανεπιτυχώ βεβαίω, και σαν ανδρόγινο και σαν γονεί. Παππούδε έγιναν από τον άλλο του στο γιο, αλλά μυαλό δεν βάζουν. Σιγά να μην βάλει μυαλό κάποιο επειδή έγινε παππού. Εδώ, γίνεται... Εδώ αποκτούν τη έγκονο κάποιοι και δεν βάζουν μυαλό, όχι μόνο να αποκτήσουν εγκόνο. Έπρεπε να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε σαν ζευγάρι στη ψυχολόγο να μα βοηθήσει να ξεμπλοκάρουμε αφότερε. Στο συμφωνώ και να που και εσύ στη συνέχεια αυτό που είχα πει εγώ προηγουμένω. Η τοξικότητα των γονιών του μα επηρέασε πολύ. Ο άνδρα μα τα αρνητικά του συναισθήματα, εγώ λανθασμένα και αποτυχημένα έκανα χρέη ψυχολόγου χωρίς να μου το ζητήσει αυτός. Χαίρομαι πάρα πολύ που το, παραδε... που το αντιλαμβάνεσαι, γιατί δεν μπορεί κανένα τέρι να κάνει το ψυχολόγο στο τέρι του. Και ψυχολόγο ο ίδιος να είσαι, δεν μπορείς. Πρέπει να, έχει πολύ... Πρέπει να είναι πολύ συνειδητοποιημένος αυτός που χρειάζεται βοήθεια για να πάρει βοήθεια από το τέρι του και πρέπει και το τέρι του να είναι ψυχολόγος. Mm. Δεν γίνεται να κάνουμε τον ψυχολόγο στο τέρι μας. Έπρεπε να βγάλει έξω ο άνδρας μου ότι έθαβε τόσα χρόνια. Οι γονεί του αρνούνται κάθε ευθύνη για όλο αυτό, ακόμα και όταν τόλμησα και του το είπα ίδια, μετά που απίβδησα. Ειδικά από τη μάνα του που κάνει την καλή χριστιανή και έχει πνευματικό, περίμενα να φερθεί έστω και αργά μητρικά με πνευματικότητα. Το να έχει πνευματικό δεν σημαίνει ότι είσαι και πνευματικό άνθρωπο. Δεν σημαίνει ότι όποιο πάει και εξομολογείται και όποιο έχει πνευματικό είναι και πνευματικό άνθρωπο. Μπορεί κάποιο να έχει πνευματικό και να είναι πνευματικό άνθρωπο. Μπορεί κάποιο άλλο να έχει πνευματικό και να μην είναι πνευματικό άνθρωπο. Φεύ. Η μάνα του λέει ότι θυσιάστηκε για τα παιδιά τη να έχουν πατέρα. Τέτοιε θυσίε. Τον άνδρα μου τον θυμούνται μόνο όταν ζορίζονται. Δηλαδή, ε, επειδή τον έχουν γονιοποιήσει, όταν έχουν πρόβλημα, ζητούν τον γιο παύλα μπαμπά τους. Μια οικογένεια πανταχού απούσα σε όλα τα επίπεδα, που το μόνο που μας προκαλεί είναι ένταση, άγχος, θλίψη και σε μένα ένα αυτοάνωσο δερματικό. Θέλω να βρω ηρεμία και να μην με επηρεάζουν για συμπεριφορέ του με χτίμηση. Έχουμε και update. Επιτέλους ήρθε και η σειρά μου. Έχω να σου πω ότι ο σύζυγος ξεκίνησε από αρχές Φεβρουαρίου και πήγε σε ψυχολόγο και θα πω και εγώ σίγουρα μόλις τελειώσει η καραντίνα, τώρα μιλούμε στο Skype και εσύ μπορεί να μιλάμε στο Skype σω τον ίδιο με το σύζυγο σαν ζευγάρι, αλλά και μόνη μου. Αναλώθηκα πνευματικά, ψυχικά και σωματικά με ανθρώπου που δεν άξιζα. Δεν είχα βιώσει ποτέ τέτοιε συμπεριφορέ. Ήμουν πρωτάρα. Είδες που σου το είπα και από την αρχή, Ότι άμα είσαι πρωτάρα, νομίζω ότι όλα μπορεί να τα αλλάξει. Ήλπιζα να βρω μια δεύτερη οικογένεια, αλλά βρήκα μόνο χάο. Και το χάο το γράφει με κεφαλαία και το υπογραμμίζει κιόλα. Δεν το λέω με έπαρση και εγωισμό ότι δεν αξίζουν. Ο καθένας μας έχει την, αξίζ... την αξία του. Παρόλο που προσπαθώ να τους συγχωρέσω και να προχωρήσω, νιώθω σαν να μην με αφήνουν να γιάσω, να ηρεμήσω. Εκεί που λέω ότι τα καταφέρνω, έρχονται να με τσιτώσουν. Μήπως να κόψει σχέση με αυτούς. Αυτό θέλω να δουλέψω, να μην με η συμπεριφορά τους. Άλλα νιώθουν και άλλα παρουσιάζουν. Μήπως να κόψει σχέση με αυτούς. Έχω μιλήσει αρνητικά σε λίγου φίλου του και συγγενεί του, ιδίω η Πεθερά για του γονεί μου, που ο σύζυγο μου παραδέχεται ότι έχω φερθεί σωστά και με γονική αγάπη, για εμένα ακόμα και για τον ίδιο το γιο του. Μήπω να κόψει σχέση μαζί του, Μήπω να κόψει σχέσει μαζί του. Εδώ εμένα μου μιλούσε αρνητικά για το γιο τη η Πεθερά. Τι του βρήκε, Η ψώνησε από σβέρκο τη μέρα του γάμου. Μητρικά, στοργικά, φέρεται μόνο σε άτομα που τη χαϊδεύουν τα αυτιά. Σε φίλε τη, στη... στην αδελφή τη, στο γιο τη, τον άλλο. Ο σύζυγο μου πριν από λίγο καιρό έπαθε ατύχημα. Έγινε επέμβαση, νοσηλεύτηκε, ήταν άνεργο και με πορεία αποκατάσταση που θα τραβήξει συν την καραντίνα. Και αυτοί δεν έχουν πάρει ένα τηλέφωνο να ρωτήσουν το ουσιαστικό. Βρέ, παιδιά, χρειάζεστε κάτι. Μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για εσά. Μα γιατί να πάρουν, αφού δεν είναι γονεϊκοί γονεί, γιατί να πάρουν όχι για υλική προσφορά τόσο, όσο για τη συναισθηματική ψυχική στήριξη. Όσε φορέ μίλησαν μαζί μα, μα κλάφτηκαν για τα δικά του θέματα και τις κόρε του και του γιού του, του άλλου, παρά ενδιαφέρθηκαν να δουν πώ είμαστε πραγματικά. Μήπω πρέπει να κόψετε σχέσει μαζί του. Ένα μήνα από το χειρουργείο πήρε επευθερά το γιο τη να τον ρωτήσει τι χρειάζεται. Νωρί το θυμήθηκε. Μήπω πρέπει να κόψετε σχέσει μαζί του. Και συζητήστε το με τον ψυχολόγο σα. Ο πεθερό του νοσοκομείου τουλάχιστον ήρθε δύο φορέ και είδε τον άνδρα Η πεθερά ήρθε μια φορά σαν αγκαρία. Καθόταν στο διάδρομο σαν ξένη με το κινητό και το τάπλετα αναχείρα. Στον κόσμο τη. Ήταν κι άλλε μανάδε στο θάλαμο, τέτοια πάθια όμω καμία δεν έδειχνε στο παιδί τη. Κάποια στιγμή που έλειψα για να φέρω φαγητό στον άντρα μου, μάλλον τη έκανε κουβέντα, και αυτή μετά για να ξυλαιωθεί, μου έκανε ένα μικρό δωράκι. Με κάτι τέτοια νομίζει ότι όλα σβήνονται. Με εμένα δεν επιλέγει τη συνομιλία, αλλά μηνύματα στο Messenger. Μήπω πρέπει να κόψει σχέσει μαζί τη και μαζί του. Αυτή η γυναίκα ήθελε να γίνει ψυχολόγο, λέει, ότι διάβασε πολλά βιβλία για το μεγάλωμα των παιδιών, αλλά δεν την άφησε η παπαδιά μάνα τη να φύγει να σπουδάσει έξω. Μήπω πρέπει να κόψει σχέσει μαζί τη. Θα ήθελα ιδανικά να του τα πω μια φορά όλα τα παράπονο μου και να μην του ξαναδώ γιατί είναι αμετανόητα εγωπαθή. Μήπω είναι πολύ καλή σκέψη να του τα πει μια και καλή και μετά να κόψει σχέση μαζί του. Νομίζω ότι είναι η 15 φορά που το επαναλαμβάνω, έτσι πως το χωνέψει. Δύσκολο όμω να γίνει αυτό, μια και είναι οι γονεί του συζύγου. Τι σημαίνει, Τι σημαίνει ότι επειδή είναι οι γονεί του συζύγου σου είναι δύσκολο να κόψει σχέση μαζί του, να είναι τοξική, μετά από τόσα που τραβήξατε. Ο σύζυγο ευτυχώ με κατανοεί και όσο και αν τον πρίζω, κακό το ξέρω και θέλω να το αλλάξω, Τουλάχιστον μου δίνει δίκιο για τα αρνητικά συναισθήματα μου. Και αυτό τα είχε, αλλά τα έθαβε τόσα χρόνια. Εύχομαι η συνδρομή του ψυχολόγου να μα βοηθήσει και του δύο να αντιμετωπίσουμε επιτυχώ την τοξικότητα του. Σα ευχαριστώ από καρδιά, να είσαι γερή και να μα μεταδίδει τη γνώση και σοφία σου. Η γνώμη μου είναι και συζητήστε με τον ψυχολόγο σα να κόψετε σχέσει μαζί του και να συνεχίσετε την ψυχοθεραπεία. Στη φάση που είστε τώρα, που προσπαθείτε να σταθείτε στα πόδια σα, που προσπαθείτε να διασώσετε τη σχέση σας και το γάμο σας, δεν σας κάνει καθόλου καλό να διατηρείτε σχέσεις μαζί τους. Για ποιο λόγο να διατηρείτε σχέσεις μαζί τους. Για τα πεθερικά σου, έτσι όπως τα έχει παρηγράψει, δεν είναι στοργικά, δεν είναι γονεϊκά. Είναι μεταξύ τους μια πολύ προβληματική κατάσταση. Εσύ ίδια είπες ότι ο άντρας σου είναι γονεπημένη παιδί τόσα χρόνια. Ευκαιρία τότε, τώρα που πάτε στο ψυχολόγο, να το συζητήσετε μαζί με τον ψυχολόγο και να δείτε, μην τυχόν και να το εφαρμόσετε, να κόψετε σχέσει μαζί του τουλάχιστον για ένα διάστημα, ένα-δύο-τρία χρόνια. Να δυναμώσετε εσεί ω ζευγάρι, να δυναμώσετε ω άνθρωποι ξεχωριστά, και μετά αν θα έχετε κάποιε επαφέ με προσοχή. Ε, αν θέλει, είναι καλή ιδέα. Δείξει και στον άντρα σου το βίντεο, δείξει το και στο ψυχολόγο. Όχι ότι εγώ θα επέμβω στη δουλειά του ψυχολόγου που βλέπετε σε καμία σχέση. Μια εισήγηση κάνω. Δική σα είναι η ζωή. Ε, ο ψυχολόγο σα ξέρει καλύτερα από μένα πώ να κάνει την ψυχοθεραπεία σα, αλλά θεωρώ ότι για ένα με δόκιμο διάστημα τουλάχιστον είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να διακόψετε σχέσεις. Και σας έχουν δώσει πάρα πολλές αιτίες, όχι αφορμές, αιτίες. Καλό βράδυ σε όλους.